παρακάλια από αυτά που λέτε. Όλα, όλο αυτό το κομμάτι είναι στην πειθαρχική δικαιοδοσία της κάθε αρχής που διοργανώνει το πρωτάθλημα. Είτε είναι το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής, είτε το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής, είτε δεύτερης εθνικής. Δηλαδή, χθες που σε έπρεπε να παρέμβει, για παράδειγμα, ή προχθές. Ποιος έπρεπε να παρέμβει? Οι ίδιοι, τα ίδια τα πειθαρχικά όργανα της Super League. Η αθλητική δικαιοσύνη, επομένως. Η αθλητική δικαιοσύνη, η οποία λειτουργεί στα πλαίσια, η απονομή του πειθαρχικού δικαίου, στα πλαίσια της Super League. Μάλιστα. Όμως, μια στιγμή... Δεν είδαμε να λειτουργεί όμως κάτι τέτοιο. Εχθές μου έφεραν την απόφαση που εξέδωσε η αρμόδια επιτροπή της Super League για τα επεισόδια στον Όφη. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Γιατί το λέτε? Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή που η χώρα βρίσκεται σε μια περιδίνηση που δίνουμε έναν αγώνα να σταθούμε όρθιοι, είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν στα γήπεδα, και θα ήθελα να πω ότι αυτά που συνέβησαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας την τελευταία Κυριακή, και αυτά που και στα άλλα γήπεδα, αλλά αυτά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ξεπέρασαν κάθε όριο, δηλαδή με είσοδο φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο και με φωτοβολίδες οι οποίες εκτοξεύονταν με σκοπό να χτυπήσουν. Ξέρετε, ο Μακαρίτης ο Μπλιώνας είχε δολοφονηθεί στη Λάρισα από φωτοβολίδα που χτύπησε το λαιμό και εξέπνευσε από ακατάσχετη αιμορραγία. Έτσι. Αν δεν θρηνήσαμε νεκρούς την περασμένη Κυριακή, είναι από θαύμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όπως είπα το ένα, λοιπόν, σχετικά με τα πειθαρχικά και με την επέμβαση του κράτους σε τέτοιες καταστάσεις, άλλο τόσο θέλω να πω ότι η κυβέρνηση δεν θα παρακολουθήσει αυτά τα φαινόμενα σιωπηλή, ούτε θα πει ότι, ξέρετε, εγώ δεν έχω. Είχαμε όμως και χθες κάποια φαινόμενα, κύριε Κοντονή. Δεν είχαμε μόνο στο γήπεδο. Βεβαίως. Είχαμε και χθες ακρότητες. Αυτά που συνέβησαν χθες δίνουν το μέτρο της πραγματικότητας. Διότι δεν είναι. Όταν βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα στο γήπεδο, λέμε, ρε παιδί μου, μπορεί σε ένα πλαίσιο έτσι αντιπαράθεσης έτσι και βιαιότητα να συμβαίνουν. Όταν όμως συμβαίνουν στα πλαίσια συνεδρίασης του οργάνου το οποίο οργανώνει το ποδόσφαιρο, αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση πλέον έχει εκτραχυνθεί. Και ποιο είναι το μήνυμα που εκπέμπεται στην κοινωνία όταν οι διοικούντες στο ποδόσφαιρο συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο που συμπεριφέρονται. Άρα λοιπόν, τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε πάνω σε αυτό? Ισχύει, λέτε αυτό ότι δεν έχετε μέχρι τώρα τίποτα στα χέρια σας. Δεν μπορείτε να παρέμβετε. Εγώ θέλω μια σαφή απάντηση σε αυτό. Γράφετε αυτό. Αν λοιπόν, ότι εσείς εισηγηθείτε στον Πρωθυπουργό, αυτό. Όλα τα εξετάζουμε. Σας λέω. Συναντηθήκατε με τον Πρωθυπουργό, τον είδατε? Τον έχω δει εχθές το βράδυ στις 8.30 ώρα. Κάναμε μια πρώτη συζήτηση. Λάβατε αποφάσεις ή είστε στις συζητήσεις ακόμα? Δεν λέω να μας πείτε τις αποφάσεις, λέω λάβατε αποφάσεις. Έχουμε κατευθύνσεις. Ναι. Σήμερα θα συζητήσουμε για άλλη μια φορά στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί ήταν να γίνει χθες, αλλά τελικά θα γίνει σήμερα. Θα συζητήσετε και με τους αρμόδιους του ποδοσφαίρου. Θα πάτε, για παράδειγμα, στη Super League, θα πάτε στο ΠΖΑΠ. Ένα λεπτό. Σήμερα υπάρχουν δύο συναντήσεις μου στις 1 η ώρα με τις διοργανώτριες αρχές, που είναι η ΕΠΟ, η Super League και η Football League, και στις 5 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, με το Προεδρείο του ΨΑΠ, τους ποδοσφαιριστές, διότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι ποδοσφαιριστές και όσοι συμμετέχουν στις αποστολές των ομάδων είναι εργαζόμενοι. Και να πέφτει όχλος απάνω σε μεμονωμένους ανθρώπους, σε εργαζομένους, να τους ανοίγει τα κεφάλια, να τους κυνηγάει, να τους πετάει φωτοβολίδες, να τους κυνηγάνε με καδρόνια, αυτό το πράγμα εκφεύγει πολιτισμένου κράτους το 2015. Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα, θα πάρει μέτρα, διότι εδώ αποδεικνύεται... Η αστυνομία πρέπει να είναι στα γήπεδα. Κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να είναι στα γήπεδα. Αν δεν ήταν όμως προχθές, τι γινόταν? Θα είχαμε θύματα. Αυτό είναι. Να. Για να φύγει η αστυνομία από τα γήπεδα, θα πρέπει να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπει ο νόμος, σας πληροφορώ. Θα ήθελα να τονίσω, για να ξέρει και ο ελληνικός λαός, πού βρισκόμαστε, ότι εδώ και αρκετά χρόνια έχει ψηφιστεί από τη Βουλή ο νόμος για το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ξέρετε, το ηλεκτρονικό εισιτήριο είναι το ονομαστικό εισιτήριο. Γράφει απάνω το όνομα αυτού που μπαίνει στο γήπεδο, τη θέση του, και κανένας δεν μπορεί να πάρει 2, 3, 4, 5. Ένα, παίρνεις και με την ταυτότητά σου. Μάλιστα. Έτσι. Αυτό λοιπόν
το σύστημα, η πολιτεία δηλαδή, όλοι εμείς και εσείς, θα το εφαρμόσετε. Το έχουμε πληρώσει πάνω από 13 εκατομμύρια. Και δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Ξέρετε ότι σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Όταν παρέλαβα εκεί, είπα σε τι κατάσταση βρίσκεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο, μου είπαν, κύριε Υφυπουργέ, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Θα το εφαρμόσετε, κύριε Κοντονή. Θα εφαρμοστεί κανένα πρωτάθλημα. Αυτό μπορώ να σας το πω τώρα. Πείτε το. Ότι κανένα πρωτάθλημα δεν πρόκειται να ξεκινήσει την καινούργια χρονιά, αν δεν έχει εγκατασταθεί και αν δεν λειτουργεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο, όπως ακριβώς προδιαγράφεται στο νόμο, δηλαδή με σύνδεση του υπολογιστή του γηπέδου με κεντρικό τερματικό, το οποίο θα ελέγχει τα πάντα ανά την Ελλάδα. Μιλάτε όλα για το 15-16. Μιλάω, ναι, γιατί για το 15. Γιατί τώρα οι αυτό... κάμερες θα λειτουργήσουν και αυτό είναι ψηφισμένο. Βεβαίως. Σε ορισμένα γήπεδα λειτουργούν. Χωρίς αποτέλεσμα όμως. Λειτουργεί με αποτέλεσμα. Έχετε εικόνα. Κοιτάξτε, από ό,τι μου έχει πει η αστυνομία, ελέγχουν. Υπάρχουν γήπεδα τα οποία έχουν τις κάμερες και ελέγχουν και έχουν γίνει και συλλήψεις μετά το πέρας των αγώνων. Θα ισχύσει σε όλα τα γήπεδα αυτή τη νέα σεζόν και αυτό με τις κάμερες. Ένα το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Δεν ισχύσει. Αυτό είναι ένα ενιαίο σύστημα, κύριε οικονόμου. Ηλεκτρονικό εισιτήριο. Έλεγχος φιλάθλων και παρακολούθηση εντός των αγωνιστικών χώρων είναι ενιαίο το σύστημα. Λοιπόν, αν δεν λειτουργήσει αυτό, πρωτάθλημα δεν πρόκειται να ξεκινήσει. Σας το λέω και σας το τονίζω. Θα υπάρξει σύνδεση. Γι' αυτό εδώ θα μιλήσουμε το απόγευμα. Σκέφτεστε αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, στο νομοθετώντας δηλαδή. Θα σκεφτόμαστε όλα. Για το αν θα υπάρξει, ας πούμε, σύνδεση κάθε φορά των επεισοδίων με ομάδα, με διοίκηση, με πρόσωπα. Θα σας πω. Το θέμα είναι. Μόνο αυτός που έχει κάνει το επεισόδιο. Το θέμα είναι, κύριε Λυριτζή, το εξής. Ότι εμείς είχαμε σκοπό, είχα δει όλους τους φορείς του ποδοσφαίρου από την ημέρα που παρέλαβα. Και είχα σκοπό αυτό το 20ήμερο να έχω και μία επικοινωνία ουσίας με τη FIFA και την UEFA. Τα γεγονότα όμως μας πρόλαβαν. Ως συνήθως συμβαίνει. Ως συνήθως συμβαίνει. Δυστυχώς. Η συνάντηση αυτή θα γίνει, αλλά σήμερα θα εξαγγελθούν όσα είναι να εξαγγελθούν κατόπιν των συναντήσεων. Κύριε που θα Υπουργέ, καταλαβαίνουμε ότι είστε σε πολύ σκληρή γραμμή. Σκέφτεστε, έχετε μέσα στην οπτική σας και το κλείσιμο που λέμε, το σταμάτημα του πρωταθλήματος. Για να στολίτε πρωταθλήματος. Όλα τα εξετάζουμε και θα μιλήσουμε αναλυτικά τα πράγματα. Λοιπόν, θέλει κάποιος από τους κύριους να κάνει ένα σχόλιο. Πείτε μια κουβέντα, θέλει το καθάρισμα. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, ο χουλιγκανισμός είναι σε όλα τα αθλήματα. Ακόμα και σε αγώνες πόλο έχουμε δει επεισόδια. Εδώ σε παιδικά πρωτάθλημα. Έγιναν επεισόδια σε παιδικό πρωτάθλημα. Αν το βάζει ο ρούς του ανθρώπου. Υπάρχει νεκρός. Δηλαδή έχουμε πολύ ο χουλιγκανισμός και εδώ να σας πω κάτι. Όλοι που έχουμε διαχειριστεί την εξουσία τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα του χουλιγκανισμού. Δεν το έχουμε αντιμετωπίσει. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση θα έχει την υποστήριξη, τουλάχιστον την προσωπική, τη δική μου θα την έχει απόλυτα, αν προχωρήσει σε δραστικά μέτρα αντιμετώπιση του χουλιγκανισμού. Όχι μόνο. Επειδή το λέτε αυτό πάντως, ο Υπουργός δεν μας το είπε αυτό, θα το ανακοινώσει φαντάζομαι στα μέτρα, αλλά να έχουμε μια ιδέα. Σκέφτεστε διάλυση των οργανωμένων. Κοιτάξτε, ο νόμος, κύριε οικονόμου. Επειδή το είχαμε και παλιά αυτό και το λέγαμε. Ακούστε που έχουμε καταντήσει. Να έχουμε νόμους οι οποίοι δεν εφαρμόζονται. Έτσι, ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία λεσχών οι οποίες θα λειτουργούν, λεσχών φιλάθλων, οι οποίες θα λειτουργούν υπό την αιγίδα των ομάδων. Δηλαδή για ό,τι συμβαίνει σε αυτές τις συλλογικότητες. Καλά, δεν μπορείτε να απαγορεύσετε σε κάποιον να κάνει ένα σωματείο. Όχι, άλλο σωματείο. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Αλλά οι λέσχοι, οι οργανωμένοι φιλάθλοι θα ανήκουν εκεί. Και υπό την ευθύνη της ομάδας. Η οποία θα δίνει και το πιστοποιητικό ότι εγκρίνει τη δημιουργία της λέσχης. Αυτά τα λέει ο νόμος. Δεν τα λέει. Δεν ήρθαμε εμείς. Εμείς τον νόμο τον έχουμε μπροστά μας. Θέλει βελτιώσεις, θέλει τροποποιήσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση το δράμα αυτής της χώρας είναι ότι υπάρχουν νόμοι οι οποίοι δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ. Οι νόμοι προβλέπουν εκδόσεις προεδρικών διαταγμάτων για την εφαρμογή των νόμων, τα οποία δεν έχουν εκδοθεί ποτέ και βρισκόμαστε σε ένα σαθρό καθεστώς το οποίο ανακυκλώνει όλη αυτή την αθλειότητα, την βία και τις καταστάσεις που βλέπουμε στα γήπεδα. Πάντως αντιμετωπίστε το χουλιγκανισμό. Δηλαδή, είναι μια αρρωστημένη κατάσταση. Πίσω από όλα αυτά υπάρχουν τα συμφέροντα
τον ΠΑΕ, για τον αεραστεχνισμό, αλλά δεν ακούει τα συμφέροντα των ΠΑΕ, τα οποία υπηρετούνται και με αυτόν τον τρόπο.